επιτρέψει να δώσουμε τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο του βορειότερου νησιού των Κυκλάδων, τον κύριο Μίλα, ο οποίος κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Έχω προσωπική πείρα και εμπειρία να δω τι κάνει και στο νησί, με όλους τους συνεργάτες του βέβαια, και να μας πει και εκείνος τι γίνεται και στο νησάκι το όμορφο, το πιο δύσκολο νησί του Κυκλάδων για να παίξει το όσο είναι η άποψη. Είναι τεράστιες αποστάσεις, χωριό με χωριό μισή ώρα να μαζέψει τα παιδιά. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, καλύτερα να μας τα πείτε εσείς αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Να κρατήσω και εγώ με τη σειρά μου τη σημερινή εκδήλωση. Όντως είναι μεγάλο πρόβλημα με την Άνδρο, τόσο για την Άνδρο, όσο και για τις υπόλοιπες ομάδες που έρχονται στο νησί μας. Πριν σας πω λίγα πραγματάκια, θέλω να πάω στην ευκαιρία αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος εδώ το προηγούμενο, σχετικά με τη συμπεριφορά των παραγόντων όσο πρώτο πρωτάθλημα. Έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη όλοι μας να δώσουμε στα παιδιά, στα αναπτυξιακά τμήματα που δουλεύουμε όλοι μας στις Κυκλάδες, να τους περάσουμε την αγάπη για το ποδόσφαιρο και όχι την νίκη σαν αυτό σκοπό. Από τη μικρή κομμωτηρία εδώ προς τον αθλητικό χώρο βλέπω ότι υπάρχουν κάποιοι πρόσωποι σωματείων, κάποια σωματεία τα οποία περνάμε και βάζω πληθυντικό και πληθυντικό, την νίκη σαν αυτό σκοπό. Όχι, δεν είναι νίκη σαν αυτό. Σημασία είναι το ποδόσφαιρο, σημασία έχει η χαρά των παιδιών και γι' αυτό νομίζω πως είμαστε όλοι εδώ. Εμείς δραστηριοποιούμαστε κυρίως με τις ακαδημίες. Φέτος κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, κύριε συνάδελφε και κύριε πρόεδρε, να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, να πάμε και στο Βασίλειο και στο Γάβριο, σε δύο απομακρυσμένα τμήματα του νησιού, να μαζέψουμε μικρά δολάκια. Το έχουμε καταφέρει. Εντός του Ιουλίου θα ξέρουμε περίπου τι τμήματα θα κατεβάσουμε. Επομένως, θα κατεβάσουμε και δύο ομάδες στην ΚΑΠΑ 11, ίσως και σε πιο μικρή ηλικιακή κατηγορία, αν μας το επιτρέψετε εσείς, με το πρωτάθλημα. Με το ένα από εμάς που σας απαντήσαμε, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη συμμετοχή της ομάδας μας, της ομάδας, και να μας ενδιαφέρει μια άλλη ομάδα να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Ένωσης, όμως πάντα στα πλαίσια των ακαδημιών. Δεν μπορούμε να κατεβάσουμε στην Α κατηγορία Κυκλάδων, εάν και πόσο γίνει μια κατηγορία, και να το εξέλθουμε σε ένα πρωτάθλημα που απαιτεί πολύ μεγάλα έξοδα, εξαιρετικά ανταγωνισμό και ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Μπορεί να έχουμε το παρατσούκι οι εφοπλιστές, αλλά μόνο οι εφοπλιστές δεν είμαστε. Βαδίσουμε μόνοι μας, με δικούς μας χώρους, δικά μας έσοδα, με τις συνδρομές των γονέων, με τους γονείς. Ουσιαστικά με αυτούς μόνο λειτουργούμε. Σαν πρόταση λοιπόν που ήθελα να κάνω, βάσει της ευκαιρίας που μου δίνεται ο λόγος τώρα, είναι εκεί σε έρωνα εκεί μια ομάδα, μια β' κατηγορία, να μπορέσουν να παίξουν και παιδιά μικρά αναπτυξιακά σε μια β' κατηγορία. Σίγουρα υπάρχει ένα κενό μεταξύ των ηλικιών 2002, 2003, 2004, ενδεχομένως εκεί τώρα, αν γίνει μια κατηγορία. Θα μπορούσε και η κυρία Πρόεδρε να γίνει μια αποκλήση, να γίνει ένα β' πρωτάθλημα, μια β' ομάδα, δεύτερες ομάδες των νησιών και να δίνει μια προκήρυξη ώστε με κάποιο τρόπο που να λέει ότι τα 8 με τα 9 εντέκατα να είναι αθλητές από το 2005 μέχρι το 2000. Και από εκεί και πάρα να υπάρχουν δύο αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας. Δηλαδή πάλι να πτυσιακά. Θα το θέλαμε πάρα πολύ αυτό, γιατί αν γίνει μια κατηγορία της ΕΠΑ στην Άνδρο, εμείς δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σαν Άνδρος, για τον λόγο που σας είπα πριν από λίγο. Και θα είμαστε αναγκασμένοι κάποια παιδιά, κάποιες ηλικίες που μέχρι πέρυσι τους λέγαμε «Ελάτε στην ομάδα, δώστε μας την συνδρομή στο μήνα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε», να σου πούμε «Δεν μπορούμε να σας έχουμε φέτος στην οικογένειά μας». Κάτι άλλο που θέλω να σας πω, σαν πρόταση είναι λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται, λόγω του κορονοϊού που προέκυψε τώρα, ιώσεων, γεωγραφικών αποστάσεων, απαγορευτικών κλπ. Θέλω να κάνω μια πρόταση να υπάρχει μια διακοπή στο πρωτάθλημα. Δίμηνη ίσως, διότι είναι δύσκολο για την άλλη κατηγορία. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να κάνει απραξία ομάδες που θέλουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Τουλάχιστον από τις εργάτες να υπάρχει μια δίμηνη διακοπή. Ακόμα και αν γίνονται αγώνες μέχρι το Δεκέμβρη, τρεις φορές το μήνα.
αλλά να ξέρουν ότι ένα δίμηνο δύσκολο που υπάρχουν απαγορευτικά, που υπάρχουν μειώσει, που υπάρχουν προβλήματα μετακινήσεων, δεν θα γίνει τεράστιο. Έχω παράδειγμα στην ομάδα αγώνα που ήταν να γίνει το Δεκέμβρη να γίνει πολύ αργότερα γιατί δεν μπορούσαμε να κουταλιάσουμε σε αγώνε, σε αγωνιστική δράση. Αυτό θα μας πω λοιπόν για τις κατηγορίες τις μικρές που θέλουμε να κατεβάσουμε περισσότερα τμήματα όσο δυνατό περισσότερο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μεντινό που μας έβαλε, μας άνοιξε τα αίματα για την ηγεσία γιατί πολλές φορές δεν το βάλει το έργο του διαμαρτυρών των εισαγωγικών και με παρότρινε να βγάλουμε το πιάτο την άλλη και ελάχιστα ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και θα τα δούμε στο μέλλον. Τίποτα άλλο, να ευχαριστήσω τους δύο προπονητές της Μητρική Κλάδων προς άμα που έχω τον ένα, τον κύριο Βασέλιο που λείπει σήμερα για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και τη διοίκηση της ΕΠΣ, πάρα και την καλή συνεργασία και σε ό,τι πρόβλημα που είναι πάντα δίπλα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.